αποτελεί κόσμημα για το Ηράκλειο με μοναδικούς θησαυρούς της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, με το μεγάλο πολιτιστικό πλούτο να προκαλεί το διεθνές ενδιαφέρον. Το κτίριο και μόνο του είναι φανταστικό και φύσης το άλλο το μοναδικό είναι η ποιότητα των εικόνων του Δαμασκηνού. Έχουν έρθει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικοί τέχνες, οι οποίοι κάθονται και μελετάνε επί ώρες. Ο λόγος για το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης της Αγίας Εκατερίνης Συναϊτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το οποίο αναδεικνύει τη θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση του τόπου μας με σπάνια κοιμήλια και αντικείμενα, με τους επισκέπτες να παίρνουν μια δυνατή γεύση της χριστιανικής τέχνης που αναπτύχθηκε στο νησί μας. Το Μουσείο αναμένεται να ενταχθεί στα προγράμματα επισκέψεων που προωθούν τουριστικά γραφεία, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Παπανικολάου. Έχουμε την πόλη του Ελγκρέκο, το Ηράκλειο, σήμερα η Κάντια τότε, έχουμε το σχολείο του Ελ Γκρέκο, έχουμε μοναδικές εικόνες, όλα αυτά πρέπει να αναδειχθούν. Και ποιος καλύτερος να τα αναδείξει από τους επαγγελματίες ξεναγούς. Και θέλουμε να προωθήσουμε τα τουριστικά γραφεία, τα οποία τα έχουμε ήδη καλέσει, ορισμένοι έχουν έρθει, ορισμένοι θα έρθουν, να το δουν και το εντάξουν στα προγράμματα εδώ της επίσκεψης της πόλης του Ηρακλείου. Μεγάλη μας τιμή και χαρά, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γίνονται αρκετές ερωτήσεις και νομίζω ότι αυτή η κίνηση θα πάει τελικά καλά. Γιατί το μουσείο μας είναι ένα μικρό μουσείο, αλλά πολύ σημαντικό και μοναδικό στο είδος του, γιατί φιλοξενεί κοιμήλια και εικόνες της Βυζαντινής και της αναγεννησιακής, κριτικής αναγεννησιακής τέχνης. Έχουμε εδώ τον Ιούδα, ο οποίος φαίνεται εδώ πέρα, ο οποίος αν δείτε μια λεπτομέρεια, στο χέρι του κάτω κρύβει το πουγγί το οποίο του είχα δώσει στα 30 αργύρια, το οποίο κανονικά το δώσανε αργότερα, αλλά ο ζωγράφος εδώ πέρα είχε αυτή την έμπνευση για να δείξει ποιος είναι ο Ιούδας. Προς την κατεύθυνση αυτή, δεκάδες ξεναγοί επισκέφθηκαν το μοναδικό αυτό χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικά εκκλησιαστικά κοιμήλια, εικόνες, τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτα, βιβλία και χειρόγραφα από τα Βυζαντινά χρόνια, χειροποίητα χρυσοκέντητα εκκλησιαστικά άμφια και άλλα αντικείμενα. Ανάμεσα σε εκθέματα είναι έργα του Δαμασκηνού και σημαντικών εκπροσώπων της Κρητικής Σχολής Αγιογραφίας. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη με τα πόδια στην πόλη του Ηρακλείου, με διάφορα άλλα τα οποία θα συνδεθούμε με τα τουριστικά γραφεία, τι άλλο μπορούμε να εντάξουμε. Γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο είναι μοναδικό. Η Κρήτη έχει το μοναδικό πλεονέκτημα, όταν η περιοτική Ελλάδα ήταν κατηλημένη από τους Οθωμανούς, να έχει τους Ενετούς. Οπότε η χριστιανική τέχνη εδώ συνεχίστηκε. Και εδώ πέρα έχουμε θαυμάσιες εικόνες και όχι μόνο, και αργυρά. Σκεφτείτε χειρόγραφο αντιγραμμένο με ένα ο οποίος μιλούσε και άλλοι από κάτω ο οποίος γράφανε αργά, χωρίς λάθη, με ειδικά εργαστήρια, τα οποία ήταν όλη αυτή η γραφή, ήταν ειδική μόρφωση και όλα αυτά γίναν πριν 600 χρόνια. Έχει κατασκευαστεί στον 13ο αιώνα με ένα πολύ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ, και αυτό από μόνο του εντυπωσιάζει όλους τους επισκέπτες.